συνεχίσει σήμερα στο ντέρμπι απέναντι στον Αουάν. Σίγουρα από το αποτέλεσμα της ευχαριστημένης από την απόδοση της ομάδας. Καταρχήν, να σε ευχαριστήσω. Είναι το δεύτερο πρώτο μάτσο εδώ που μέσα στην ελληνική μας. Το δεύτερο στην ουσία είναι στην ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε κάποια προβλήματα πριν την εβδομάδα. Είχαμε παιδιά τα οποία είχαν αμφίβολα να θα παίξουν. Είχαμε πολλά προβλήματα και είχαμε τα προβλήματα που σας λέω. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα με πολλή ποιότητα. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι δουλέψαμε πάρα πολύ όλη την εβδομάδα στις σταδικές φάσεις και νομίζω ότι μας βγήκε αυτό το πράγμα. Όσον αφορά το μάτς, νομίζω ότι στα πρώτα 8 λεπτά, ενώ είχαμε πει να βγούμε ψηλά, να πιέσουμε, χωρίς λόγο μπήκαμε πολύ αποφοβισμένα, να πω, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα άγχος στην ομάδα λόγω των κακών αποτελεσμάτων που είχε το προηγούμενο διάστημα. Και μετά τα πρώτα 5-8 λεπτά, νομίζω ότι ανεβάσαμε τις γραμμές μας, είχαμε την περιοχή, βάλαμε δύο στατικές φάσεις γκολ και μέχρι το 45 νομίζω ότι ελέγχαμε το παιχνίδι. Στα τελευταία, στις καθυστερήσεις, νομίζω ότι ο Άγιος μας πίεσε πάρα πολύ και ο λόγος είναι ότι πάλι μείναμε πίσω για να κρατήσουμε αυτό το 2-0 και όπως καταλαβαίνετε, πάλι ήρθε η στιγμή στο 48 και φάγαμε το 2-1. Μίλησαμε στο ημίχρονο και είπαμε να διαχειριστούμε το μάτς. Γιατί ο Άγιος έχει πολύ καλούς μεσοεπιθετικούς παίχτες, να μην μας βγουν ποτέ στην κόντρα. Νομίζω είχε μία-δύο ευκαιρίες ο Άγιος, από εκεί πέρα νομίζω το διαχειριστήκαμε πάρα πολύ καλά το μάτς. Και η αλήθεια είναι ότι μας βοήθησε ότι μείνανε και με παίχτη λιγότερο εβδομάδα και στην κόντρα που καταφέραμε και γιατί είχαμε και ένα τρίτο γκολ. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά μου. Ξέρω ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά να είστε σίγουροι ότι θα τα φτιάξουμε, θα τα φέρουμε εκεί που θέλουμε και σίγουρα θα δούμε στην πορεία καλύτερα πράγματα από αυτήν την ομάδα. Η ομάδα μου έχει ποιότητα, αυτό είναι σίγουρο. Θα φέρουμε και δύο παιδιά ακόμα στην ομάδα και εγώ αυτό που ζητάω είναι να είμαστε ταπεινοί, να δουλεύουμε καθημερινά στην προπόνηση. Αυτό που ζητάω είναι να γίνουμε μια οικογένεια, ο ένας να παίζει για τον άλλον και όλοι για ένα. Και νομίζω ότι αυτό θα το δείτε αρκετά σύντομα. Να ευχηθώ στον κύριο Κούτση καλή συνέχεια, στην ομάδα του Αγίου να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Αυτά.